Διακοπές δεν έχει φέτος, δεν έχει, Ενδεχομένως να μην έχει και δεν πειράζει κιόλας. Αυτό που προέχει είναι να είμαστε ασφαλείς, να είμαστε σε ετοιμότητα. Μάλιστα. Οποτεδήποτε χρειαστεί. Τώρα, αν εξαιρέσουμε το διάστημα εκείνο που ελέγχθηκε πλήρωριά με τις δύο ομάδες που με τις συγκνηλατίες και τα λοιπά πλήρωριά γρήγορα, δεν έχει να επιδείξει κάτι δύο Μακεδονία ευτυχώς, κύριε Ρωμιόπουλη, μέχρι και σήμερα, έτσι. Αν με επιτρέπετε μόνο να κάνω ένα σχόλιο στην εισαγωγή σας, ναι, για το θέμα των ανύπαρκτων κρουσμάτων. Ναι. Πιστέψτε με ότι αν μη τι άλλο ο ΕΟΔΙ, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, απαρτίζεται από ανθρώπους επιστήμονες υπεύθυνους, ναι, και σε καμία περίπτωση δεν έχει όφελος κανένα πόλπος, τώρα καταλαβαίνετε, να δηλώνει κρούσματα τα οποία πραγματικά δεν υπάρχουν. Το θέμα όμως είναι, κύριε Ρωμιόπουλε, νοσοκομείο μας λέει όχι. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Συμφωνώ ότι πράγματι δεν είναι. Πού είναι λοιπόν αυτά τα κρούσματα? Αν μου επιτρέπετε να σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν εκατοντάδες εργαστήρια σε όλη τη χώρα, ακόμα και ιδιωτικά, τα οποία έχουν πάρει άδεια και μπορούν να λειτουργούν επίσημα και να παίρνουν δείγματα και να δηλώνουν τα αποτελέσματα στο κεντρικό εργαστήριο του ΕΟΔΙ. Αυτό επίσης που μπορώ να σας πω είναι ότι κάνουμε και πάρα πολλά τεστ. Είναι επίσης σε περίοδος τουρισμού και παραθερισμού πολύ. Για τα ταξίδια. Κάτοικοι θα βρεθούν εκτός του νομού κατοικίας τους, οπότε και ενδεχομένως θα διαγνωστούν σε περιοχή άλλη πλην του νομού κατοικίας. Και γιατί χρεώνονται στις περιοχές από που κατάγονται αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Νόμπελ? Από που ζουν. Όχι, αν πιει, εγώ π.χ. σήμερα φύγω από την Κοζάνη και πάω σε ένα νησί να κάνω παραθερισμό και ανοσήσω και πρέπει να κάνω το δείγμα. Το δείγμα θα χρεωθεί στον τόπο που κατοικία μου. Εδώ ξέρετε όμως υπάρχει μια διχογνωμία. Γι' αυτό και δεν παρουσιάζεται στα νησιά, λένε, και λένε ότι δεν ανακοινώνουν τι γίνεται στα νησιά. Δεν ανακοινώνουν γιατί δεν γίνεται στα νησιά, γιατί όταν πάω εγώ στο νησί με χρεώνουν στην Καστοριά. Έτσι. Τον κορονοϊό, όχι στο νησί. Ναι, αυτό όμως. Αυτό όμως δεν πρέπει να διευκρινίζεται. Δηλαδή να υπάρχει μια ωραία παρένθεση εκεί δίπλα και να λέει ότι Καστοριά που παραθέριζε στην Άξο. Ακριβώς. Επειδή λοιπόν, ξέρετε, έχει κατηγορηθεί ο ΕΟΔΙ άλλες φορές ότι δεν δηλώνει κρούσματα, τώρα κατηγορείται ότι δηλώνει κρούσματα που δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει ούτε ένα ούτε το άλλο. Μπορεί πράγματι ορισμένες φορές ο ΕΟΔΙ να έχει δηλώσει καθυστερημένα κάποια κρούσματα. Όπως πρέπει να προηγηθεί. Όπως μια περίπτωση στην Καστοριά, αν θυμάστε. Ισχύει. Γιατί πρέπει να προηγηθεί, να ξέρετε, και επιβεβαίωση. Όταν ένα κρούσμα δηλώνεται από ένα εργαστήριο, στέλνεται στον ΕΟΔΙ, ο ΕΟΔΙ στέλνει την πληροφορία στην πολιτική προστασία. Η πολιτική προστασία πρέπει να το επαληθεύσει. Και αυτό δεν γίνεται όλα ακαριαία, να ξέρετε, αλλά σαφώς ακαριαία γίνεται η χνηλάτιση όταν βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο ένα κρούσμα, είναι και δεύτερο και συγγενικό πρόσωπο ή πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος. Αλλά έχει παρατηρηθεί κάποιες φορές ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στη δήλωση. Αλλά δηλώνει δεν υπάρχει κανένα όφελος για κανέναν να δηλώνει με παραπάνω κρούσματα. Όπως επίσης, νομίζω ότι και όταν είναι και από ιδιωτικό εργαστήριο, θα μπορούσε και εκεί να υπάρχει μια παρένθεση που να λέει ιδιωτικό εργαστήριο. Γιατί ψαχνόμαστε εμείς κάθε φορά που έχουμε κάτι εδώ, σε νοσοκομείο, στις κινητές μονάδες και λέμε τι γίνεται. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Και πιστέψτε με, επειδή λοιπόν αυτός όλος ο μηχανισμός που έχει στηθεί με την εποπτεία κυρίως του ΕΟΔΙ και του Υπουργείου Υγείας, δεν είπε κανείς από την πρώτη στιγμή ότι λειτουργεί άψογα. Αλλά όλοι θέλουμε αυτά τα οποία εντοπίζουμε, τις ανεπάρκειες, τις ελλείψεις, τα προβλήματα να τα διορθώσουμε, γιατί θέλουμε να είμαστε πανέτοιμοι, αν και εφόσον αντιμετωπίσουμε δεύτερο κύμα, τα δηλώνουμε και τα καταχωρούμε και σαν προτάσεις. Πιστέψτε με, όλα αυτά που λέμε τώρα μεταξύ μας έχουν καταχωρηθεί και από τον. Και από μένα προσωπικά, αλλά και από όλους τους ανθρώπους, σαν σκέψεις να βελτιωθεί αυτός ο τρόπος δήλωσης, ώστε να υπάρχει περισσότερη και σαφήνεια, αλλά και αν μη τι άλλο να υπάρχει και εμπιστοσύνη του κόσμου απέναντι στον επίσημο φορέα, όπως είναι ο ΕΟΔΙ. Άρα κλείνοντας αυτή την ενότητα, να πούμε ότι για τα κρούσματα Καστοριά και Κοζάνη, ουσιαστικά πιθανότατα να πρόκειται για ανθρώπους που παραθέριζαν κάπου και χρεώθηκαν στην Καστοριά και στην Κοζάνη και όχι στις διακοπές όπου βρίσκονταν. Ή είναι ένα από ιδιωτικό εργαστήριο. Ακριβώς. Αυτές οι περιπτώσεις είναι. Καλό όμως είναι να διευκρινιστεί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ. Γιατί πρέπει και όχι μόνο να είναι κάτι και να φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, σας λέω ότι. Και το επαναλαμβάνω μια ακόμα φορά. Δεν υπάρχει κανένα όφελος ο ΕΟΔΙ να δηλώσει ένα κρούσμα όταν δεν υπάρχει. Να το δηλώνει αυτό νομίζω θα ήταν το πιο ωραίο και τιμίο. Δηλαδή, Καστοριανός που παραθέριζε στο νησί. Στο τάδε Έχετε νησί. Απόλυτο δίκιο. Έτσι νομίζω ότι θα λυθούν όλες οι παρεξηγήσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν,
Πάμε τώρα στα άλλα. Ξανά γίνει πρώτο θέμα στα δελτία κορονοϊός, κύριε Ρωμιόπουλο. Και τα νέα μέτρα που σκλήριναν ακόμη και για τους όρθιους στα μαγαζιά, οι μάσκες παντού, σε όλους τους χώρους κτλ. Όλα δείχνουν ότι κάτι συμβαίνει. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος σε τακτικές συναντήσεις και συνευρέσεις με τους λοιμοξιολόγους. Ακριβώς. Που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι ολοφάνερο ότι βλέπετε τελευταίες μέρες τα ακούσματα τα οποία πλέον καταγράφονται επίσημα στη χώρα μας είναι ένας σημαντικός αριθμός. Κάποια στιγμή, όπως είπατε, προχθές είχε ξεπεράσει και τα 100 ακούσματα. Ναι, βέβαια. Αυτό δεν μπορεί, αν μη τι άλλο, δεν μπορεί να μας αφήσει απαθείς. Πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Δυστυχώς δεν θέλαμε να φανταστούμε το σενάριο ότι τόσο σύντομα και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού θα υπάρχει τέτοιος αριθμός κρουσμάτων. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πράγματι δεν είναι τόσο έντονη η ανησυχία όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων και έχει να κάνει κυρίως γιατί ο ιός για τον λόγο, για διάφορους λόγους συμπεριφέρεται ιππιότερα συγκριτικά με την περασμένη άνοιξη. Μία εξήγηση ενδεχομένως είναι ότι πιο πολύ εκτίθενται νέα άτομα. Άτομα που πιο συχνά θα παραθερήσουν, θα πάνε στα μπαράκια, στις καφετέριες και επειδή ξέρουμε ότι έχουν καλύτερο ανασωπητικό σύστημα, καλύτερο σύστημα, ένα καλύτερο οργανισμό, θα νοσήσουν ενδεχομένως πολύ ελαφρότερα ή και ασυμπτωματικά. Ενώ οι άτομα ηλικιωμένα ή άτομα ευάλωτα με χρόνια νοσήματα θα προστατευτούν και προσέχουν περισσότερο. Αυτή είναι μία ερμηνεία του γεγονότος για ποιο λόγο λοιπόν, ενώ έχουμε τόσα ακούσματα, δεν έχουμε πολλές γεσολινώσεις. Η άλλη ερμηνεία είναι ότι κάνουμε πολλά περισσότερα τεστ αυτό το χρονικό διάστημα, πολλά περισσότερα από ό,τι κάναμε την άνοιξη. Οπότε δεν είναι συγκρίσιμος ο αριθμός αυτά που είχε τα 100 που από χθεσινά με τα 100 του Μαρτίου. Γιατί το Μάρτιο, να ξέρετε ότι τα 100 που είχαμε θετικά ήταν σε άτομα συμπτωματικά. Και ένα άτομο συμπτωματικό σαφώς έχει ενδεχομένως και πολύ ψηλότερο υλικό φορτίο και ενδεχομένως μπορεί ένα συμπτωματικό να εξελιχθεί και πιο πιθανόν σε ποια πιο βαριά μορφή και να διασωληνωθεί. Ενώ ένας ασυμπτωματικός δεν πρόκειται ποτέ να νοσήσει βαριά, προφανώς και να διασωληνωθεί. Άρα λοιπόν μιλάμε για μη συγκρίσιμα νούμερα. Ωστόσο, το γεγονός της διασποράς βλέπετε σε πολλές πλέον περιοχές της Ελλάδας. Αυτό είναι που προκαλεί ανησυχία. Προκαλεί ανησυχία γιατί ειδικά βλέπετε είχαμε και τελευταία φαινόμενα σε κοινωνικές εκδηλώσεις, σε γάμους. Θα τα συζητήσουμε και αυτά, κύριε Ρωμιόπουλε, όντως. Δηλαδή... Ακριβώς. Βλέπετε, υπήρχαν αιστείες υπερμετάδοσης. Δηλαδή, ένα άτομο ενδεχομένως. Εντάξει, δεν είναι παράξενο, μπορεί... γιατί εδώ δίπλα μας, στην δική σας περιοχή και στην Κοζάνη εκεί, πάνω στα χωριά που ήταν στην καραντίνα, ξεκίνησαν από τα μνημόσυνα. Μνημόσυνα, γάμοι, με αυτά όλα κοινωνικές συναθρήσεις δεν διαφέρουν πάρα πολύ, έτσι. Έτσι είναι, αυτό ισχύει, πράγματι. Δεν λέμε να σταματήσουν οι κοινωνικές εκδηλώσεις, οι εκδηλώσεις, οι γάμοι βαφτίσεις προς Θεού. Αλλά πρέπει παρόλα αυτά να τηρούμε αν μη τι άλλο την απόσταση. Δηλαδή να αποφεύγουμε περιττές διάψεις. Ναι, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να πεις ότι είναι και λίγο υποκριτικό όλο αυτό. Δηλαδή 100 άτομα σε γάμος δεν κολλάν, 101 θα κολλήσουν ας πούμε. Και 100 άμα είναι ο ένας δίπλα στον άλλον χωρίς κανένα μέτρο θα κολλήσουν και 100. Και οι 200 όμως να είναι στο γάμο, αν τηρούν τα μέτρα δεν κολλήσει κανένας. Καταλάβατε λοιπόν ότι είναι πολύ σχετικά όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά όμως να ξέρετε ότι είναι σχετικά, αλλά σίγουρα δεν είναι υποκριτικά. Πιστέψτε με, γιατί η υποκρισία δεν μου αρέσει σαν έκφραση. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα, κύριε Ρωμιόπουλε. Απαγορεύονται από χθες οι όρθιοι μέσα στα καταστήματα. Ναι. Έξω από τα καταστήματα όμως δεν απαγορεύεται. Ναι. Εκεί τι γίνεται λοιπόν. Αλλά μέσα στο κατάστημα κολλάει ο κορονοϊός. Έξω όρθιος από το κατάστημα δεν κολλάει. Κολλάει, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια ευκολία τι είναι η απάντηση. Γιατί αυτό που πάντοτε ξέρετε κάτι, αυτό που πάντοτε όμως τονίζουμε είναι η τήρηση της απόστασης. Το βασικότερο μέτρο είναι η τήρηση της απόστασης. Ναι. Δεύτερο μέτρο είναι η μάσκα και μαζί με την τήρηση της υγιεινής των χεριών. Ναι. Αλλά η απόσταση. Και ειδικά αν έχω ένα χώρο κλειστό που δεν αερίζεται τόσο συχνά, όπως ένας κλειστός χώρος, μια καφετέρια, ένα χώρο συναισθίασης, θα πω ο κίνδυνος μετάδοση είναι πολύ μεγαλύτερο. Τα σταγονίδια διαιωρούνται για ώρα. Καταλάβατε, μπορεί να, όχι, αν όχι για ώρα, αλλά σαφώς είναι πιο μεγάλη ο κίνδυνος να κάποιος να μολυνθεί. Ειδικά αν ταυτόχρονα λειτουργούν air condition και καταλαβαίνετε. Αυτά είναι γνωστά. Δεν λέμε ότι δεν μπορεί να εκτεθεί κάποιος και στον υπαίθριο χώρο. Προφανώς μπορεί να εκτεθεί, αλλά ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος σε κλειστούς χώρους. Μάλιστα. Ναι, αλλά γάμος χωρίς να χορέψεις, γάμος χωρίς να, δηλαδή, να αγκαλιαστείς, να ευχηθείς, να πιάσεις ένα χέρι. Τι γίνεται εκεί, δηλαδή, λέμε τώρα ας πούμε. Μπήκαμε στους γάμους και το καλοκαίρι γίνονται και αρκετοί, ευτυχώς ακόμα.
πώς να προφυλαχθούμε στον γάμο, δηλαδή πώς πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας σε έναν γάμο. Γιατί ο γάμος έχει και ένα τελετουργικό, έτσι δεν είναι? Το βασικό τελετουργικό του γάμου ξεκινάει και ολοκληρώνεται στην εκκλησία. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα από τη παράδοση μας, πιστέψτε με, όπως γίνεται και έθιμό μας και για κάποιες άλλες, όσο βλέπετε, θέλουμε κάθε καλοκαίρι να παραθερίζουμε γιατί το χρειαζόμαστε. Ξέρουμε ότι φέτος λοιπόν καλούμαστε και εμείς, όπως και όλος ο πλανήτης, να κάνει κάποιες τροποποιήσεις στις συνήθειές του και στις παραδόσεις του. Αν για κάποιες αυτές είναι πολύ μεγάλες οι παραφορές και μπορούν να βάλουν κάποια πράγματα για άλλο χρονικό σημείο, για άλλη χρονική περίοδο, καλώς και να το πράξουν. Αλλά δεν μπορούμε να λειτουργούμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Δηλαδή, το ότι θα βάλουμε έναν αριθμωτικό περιορισμό σε μια εκδήλωση όπως ένας γάμος, σε μια βάφτιση, μπορεί να λέτε το 100 είναι υποκριτικό, γιατί το 100 είναι δηλαδή τι παραπάνω από το προσφέρει. Yeah, yeah. Αλλά από την άλλη, πρέπει να υπάρχει λοιπόν και η αίσθηση και η οποία να παρέχεται αυτή η εντύπωση στον κόσμο ότι αυτή τη στιγμή, καλώς ή κακώς, ζούμε σε μια κατάσταση πανδημίας, η οποία δυστυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται ότι φουντώνει παγκοσμίως. Και μιλάμε για, ξέρετε, η χώρα μας και πάλι σε αυτή τη χρονική συγκυρία είναι από τις τυχερές χώρες όπου έχει πολύ ελεγχόμενο αριθμό κρουσμάτων. Ναι. Όταν σε γειτονικές περιοχές, χώρες και υπήρους βλέπετε μεγάλη αύξηση. Δεν ξέρουμε όμως αυτό πώς θα εξελιχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και πώς θα μεταφερθεί και αν μεταφερθεί στη χώρα μας. Συνεπώς, ευχόμαστε να μην συμβεί, αλλά μέχρι και τότε πρέπει ο καθένας να ξέρει ότι θα πρέπει να λειτουργεί κάτω από ένα έτσι, πλαίσιο ενδεχομένως εντός εισαγωγικών περιορισμών. Άρα, μισό λεπτάκι, δηλαδή, γιατί είμαστε στο γάμο. Εγώ δηλαδή που κάθομαι στο τραπέζι και έρθει ο γαμπρός, συνήφη και τα λοιπά, ούτε χειραψία, ούτε να τους ευχηθώ, ούτε να τους φιλήσω. Τώρα κοιτάξτε, καταλαβαίνετε ότι η απάντηση, η ιατρική απάντηση είναι προφανής. Όχι. Ιατρικά λοιπόν η απάντηση είναι προφανής. Και ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα με έναν ο οποίος ποιος πλέον δεν γνωρίζει για αυτά που έχουν συμβεί σε γάμους τις τελευταίες εβδομάδες. Ναι, όλοι και η απάντηση βέβαια και πάλι θα. Δηλαδή, ναι. Ξέρετε τι θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή, θα μπορούσε π.χ. να κάνει χειραψία κάποιος με το ζευγάρι, τον νιώπαντο ζευγάρι, και μετά να χρησιμοποιήσει αντισηπτικό. Και αυτό δεν είναι καλή σαν εικόνα. Δηλαδή, κατά συνέπεια, όταν γνωρίζουμε όλοι ότι οτιδήποτε κάνω, το κάνω και για μένα αλλά και τον απέναντί μου, δεν θεωρώ ότι είναι προσβλητικό ή ότι υποτιμητικό το να φερθώ με έναν τρόπο ο οποίος πραγματικά θα μου εξασφαλίσει και τη δική μου και την υγεία του διπλανού μου. Τώρα, σας λέω ότι αναγκαστικά θα λειτουργήσουμε και πρέπει να λειτουργήσουμε με ένα πλαίσιο κάπως περιοριστικό μέχρι όταν αυτή η πανδημία θα είναι να υποχωρήσει. Και είναι δεδομένο ότι θα υποχωρήσει. Γιατί επίσης ακούτε και διαβάζουμε και όλοι από μελέτες ότι τρέχουν πάρα πολλές εταιρείες εμβόλια και είναι σε πολύ καλό στάδιο τα αποτελέσματα μέχρι τις αποτελέσματα και είμαστε και αισιόδοξοι και ευελπιστούμε. Ιδιαίτερα για τη χώρα μας, ενδεχομένως και τον χρόνο την άνοιξη, να έχουμε τα εμβόλια στη διάθεσή μας. Τώρα, πάμε στην χρήση της μάσκας, για την οποία γίνεται πάρα πολλής λόγος στις τελευταίες μέρες. Για τη μάσκα που άλλοι τη θεωρούν το σωτήριο μέσο για τον περιορισμό της διάδοσης και άλλοι, όπως ο πρώην Καλαβρίτων, τη θεωρεί ως εργαλείο του διαβόλου. Θέλω λοιπόν να μας πείτε, εάν όντως, βέβαια για τη χρήση της μάσκας, να πω την αλήθεια ότι λίγο μπερδευτήκαμε και στην αρχή από τους ίδιους τους επιστήμονες που μια έλεγαν να τη φοράτε, μια έλεγαν να μην τη φοράτε. Ξανά αυτό δημιούργησε μια αμφιβολία. Και βλέπω ότι και στα κοινωνικά δίκτυα λένε υπογράψτε υπεύθυνοι ότι η μάσκα δεν κάνει κακό. Διαβάζουμε ότι εισπνέουμε ουσιαστικά το διοξίδιο το οποίο εκπνέουμε, το ξαναεισπνέουμε. Και αυτά δημιουργούν προβλήματα. Θέλω λοιπόν να μας πείτε πραγματικά τι συμβαίνει με τη μάσκα, όπως το έχετε καταλήξει και εσείς ο ίδιος. Πρώτα απ' όλα, η μάσκα δεν στεγανοποιεί τον αέρα που εκπνέουμε. Δεν είναι στεγανό. Ναι. Γιατί έχει πόρους. Δηλαδή, προφανώς, και αν εισπνέουμε μόνο διοξίδιο του άνθρακα, έτσι όπως το λέτε, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Δεν θα ήταν ανέφικτη η χρήση της. Ναι, ναι. Η μάσκα δηλαδή έχει ειδικούς πόρους και φιλτράρει συγκεκριμένα σωματίδια συγκεκριμένου μεγέθους. Άρα λοιπόν δεν λέμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευχέρεια και χωρίς καμία δυσκολία από τον οποιονδήποτε και μάλιστα υπάρχει και πρόβλεψη άτομα με αυτιστικά νοσήματα ή άτομα μικρής ηλικίας που δεν μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν να μην τη χρησιμοποιήσουν. Κατά συνέπεια λοιπόν λέω ότι υπό γενικές συνθήκες γενικού πληθυσμού που δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια όσον αφορά το θέμα της πιθανής επανεισπνοής αποκλειστικά διοξιδίου του άνθρακα, που δεν ισχύει γιατί σας λέω έχει φίλτρα η μάσκα. Από εκεί και πέρα δεν είναι πανάκια η μάσκα. Και μάλιστα ξέρετε υπάρχουν και διάφορες μορφές μάσκας. Η κλασική, το
τουλάχιστον η χειρουργική μάσκα που είναι πλέον διαδεδομένη και χρησιμοποιούμενη σε πάρα πολλούς χώρους, να σας πω ότι δεν παρέχει 100% ασφάλεια. Αν εγώ π.χ. φοράω μια μάσκα χειρουργική και εκτός επαφή κοντινή και συνομιλήσω για αρκετή ώρα με έναν που νοσεί, δεν μου εξασφαλίζει η μάσκα αυτή οπωσδήποτε να μην νοσήσω. Για το τι μάσκα επίσης πρέπει να έχουμε, υπάρχουν πολλά. Μπαίνω μια μέρα με μια μάσκα που έχει και φίλτρο. Ναι. Σε έναν χώρο. Και μου λένε ότι αυτή απαγορεύεται. Αν σε βρουν, λέει, με αυτήν έχει 150 ευρώ πρόστιμο. Μα λέω, αυτή έχει φίλτρα, έχει υποτίθεται. Ναι, αυτή η μάσκα που εσείς αυτή τη στιγμή αναφέρεστε είναι η μάσκα FFP2, η οποία στην ουσία φιλτράρει μόνο τον εισπνεόμενο αέρα. Δηλαδή προστατεύει μόνο εσάς. Αν εσείς νοσείτε, η μάσκα δεν φιλτράρει τον εκπνεόμενο αέρα. Αυτή η μάσκα τρώει πρόστιμο, λέει. Ναι. Απίστευτο. Ναι. Μήπως πρέπει να μάθει ο κόσμος και ποια μάσκα πρέπει να βάζει. Θα σας πω κάτι. Εκτός των άλλων, επειδή ακόμα είναι ακριβή, ήρθε ένα μήνυμα νωρίτερα, κύριε Ρωμιόπουλο, και θέλω με την ευκαιρία να δω. Λέει, χρησιμοποιούμε τη μάσκα 10 μέρες, λέει, μέχρι που να χαλάσει. Απλά για να μην φάμε. Ποια μάσκα όμως, τη χειρουργική. Αυτή είναι γαλάζια που είναι απ' έξω, φαντάζομαι. Η γαλάζια πράγμα απ' έξω. Αυτή λοιπόν η μάσκα έχει το πολύ διάρκεια ζωής 8 ώρων. Το πολύ. Το πολύ 8 ώρων. Τη βάζουμε, λέει, 10 μέρες μέχρι να ξεφτύσει για να μην μας βάλουν πρόστιμο. Ναι, δυστυχώς λοιπόν αυτό που λέτε, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αυτό τι κινδύνους έχει λοιπόν. Αυτό έχει τον δημιουργεί την ψευδέστηση σε αυτόν που τη φοράει και σε αυτόν που βλέπει στον απέναντί του ότι υπάρχει προσένα, δεν υπάρχει καμία προστασία. Καμία. Άντε και εγώ είμαι συνεπής και ευσυνείδητος και βάζω μάσκα κάθε 8 ώρες. Ο απέναντί μου είναι το ίδιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πώς το προφυλάω αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και μάλιστα να καταλάβετε όταν είχαμε λοιπόν επιδημική έξαρση μέσα σε χώρους δημόσιας υγείας, σε νοσοκομεία, όταν λοιπόν καταστρώναμε το πλάνο διαχείρισης προσέλευσης π.χ. νέων περιστατικών, είχαμε σαν προτεραιότητα και λέγαμε ότι όπως και αν προσέλθει με συμπτωματολογία αναπνευστικού, αν φοράει δική του μάσκα, θα την αλλάξουμε. Γιατί δεν ξέρουμε πόσες ώρες τη φοράει. Μάλιστα. Αν αυτή προστατεύει. Αυτό βέβαια ξέρετε, το να πεις π.χ. για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο κάθε σούπερ μάρκετ ή σε κάθε κλειστό χώρο, ξέρω εγώ, στους φούρνους, ότι όποιος μπαίνει μέσα θα φοράει καινούργια μάσκα, δεν είναι εφικτό. Για αυτή την περίπτωση λοιπόν, προτείνουμε την απλή τη μάσκα, όχι τη χειρουργική, την απλή τη μάσκα. Και με προϋπόθεση. Αυτή τη γαλάζια εννοείται. Αυτή τη γαλάζια εννοείται. Όχι, την απλή. Την πάνινη. Α, την πάνινη, μάλιστα. Την πάνινη. Με την προϋπόθεση όμως ότι εγώ δεν έχω συμπτώματα που τη φορώ και ταυτόχρονα κρατάω και αποστάσεις. Ξαναλέμε ότι η μάσκα δεν πρέπει να καταργήσει, δεν μπορεί να αντικαταστήσει το απαραίτητο μέτρο τη στήριξη απόστασης τουλάχιστον ενός μέτρου. Μάλιστα. Σας το λέω. Την έχουμε για την περίπτωση που τυχόν αυτό δεν είναι εφικτό να τηρηθεί. Μάλιστα. Π.χ. μέσα σε ένα μέσο μεταφοράς. Π.χ. όταν θα πάω με το ταξί μου κάπου. Μάλιστα. Δεν μπορεί να κρατηθεί αυτή η απόσταση. Σωστά. Τώρα, έχουμε και μια πρόβλεψη, η οποία μπορεί να πάει και ως τον εφιάλτη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ακούσαμε να λένε, κύριε Ρωμιόπουλε, ότι μπορεί να μην υπάρξει ποτέ θεραπεία για τον κορονοϊό. Αυτό πώς θα ακούτε εσείς που είστε και στον χώρο, επίσης. Θα σας πω κάτι. Να μην υπάρξει ποτέ. Όπως και για τα εμβόλια λένε ότι δεν καλύπτει 100% καμιά περίπτωση. Κανένα εμβόλιο. Για καμιά ασθένεια. Ναι, ναι. Για το πρώτο σας ερώτημα, όσον αφορά το κατά πόσο είναι πιθανό να βρεθεί ένα αντιγικό φάρμακο, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αντιγικό φάρμακο, η Remdesivir, η οποία έχει δείξει αρκετά καλά αποτελέσματα, αλλά σαφώς όχι πάρα πολύ ψηλή αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, ποιο είναι αυτό που ήταν για την ελληνοσία, αυτό λέτε? Αυτό που είχε, όχι, αυτό έχει καταληφθεί. Η χλωροκίνη έχει καταληφθεί. Ναι. Είναι η Remdesivir, είναι ένα φάρμακο το οποίο είχε σχεδιαστεί ως αντιγικό αρχικά για την αντιμετώπιση του ιού έμπολα και το οποίο με μελέτες, οι οποίες έχουν τρέξει πάρα πολλές μελέτες, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο διαθέτουμε. Μάλιστα. Το πόσο καλό είναι δεν είναι τελείως αποτελεσματικό, δηλαδή δεν εγγυάται από μόνο το αυτό την θεραπεία. Μάλιστα. Κατά πόσο θα βρεθεί κάποιο καλύτερο, δεν το γνωρίζουμε. Και να μην βρεθεί, δεν θα εκπλαγούμε. Όπως σας το πω και από τώρα, ότι ακόμα και αν δεν βρεθεί τελικά ένα εμβόλιο 100% αξιόπιστο, πάλι δεν θα μας κάνει εντύπωση. Και δείτε το εμβόλιο για τη γρήπη, για παράδειγμα, το οποίο, σαν συμβουλή, θα πω πρέπει φέτος όλοι να εμβολιαστούμε για να μειώσουμε τα κρούσματα γρήπης, ώστε να μειώσουμε τους ασθενείς που έχουν συμπτώματα που μοιάζουν με κορονοϊό και θα συσσωρεύονται όλοι αυτοί έξω από τα νοσοκομεία μας. Το εμβόλιο της γρήπης κάθε χρόνο περίπου προστατεύει 2 στους 3. Ακόμα και αν είναι σωστή η πρόβλεψή του, ακόμα και αν γίνει εγκαίρος και γίνει σωστά. Αυτό όμως το 2 στους 3 δεν είναι λίγο ποσοστό, πιστέψτε με. Δηλαδή, ένα εμβόλιο και όποια προστασία και αν παρέχει, από τι που θα είναι ασφαλές βασικά, γιατί αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα, να ξέρετε. Όταν γίνεται ένα έλεγχος, όταν τρέχει ένα πρόγραμμα παρασκευής ενός εμβολίου,
οι πρώτες φάσεις του έχουν να κάνουν καθαρά με το να καταδείξουν ότι το εμβόλιο είναι πρώτα απ' όλα ασφαλές. Και στην πορεία να δούμε κατά πόσο είναι αποτελεσματικό. Παρενέργειες. Αλλά αυτό λένε ότι ένα εμβόλιο δεν καλύπτει και όλα τα... όλες τις περιπτώσεις, δηλαδή δεν καλύπτει όλα τα στελέχη ενός ιού. Δεν μολονότι ναι. έχουν καταγραφεί αρκετές εκατοντάδες μεταλλάξεις του ιού, ναι. αυτές οι μεταλλάξεις που έχουν καταγραφεί δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα ενός εμβολίου, δηλαδή ακόμα και αυτά διαφορετικά στελέχη του κορονοϊού που μπορεί να κυκλοφορούν σε διαφορετικές χώρες ανά την Ιφίλιο, μεταξύ τους μοιάζουν πάρα πολύ, οπότε ένα μόνο εμβόλιο είναι αρκετό για να τα πιάσει αυτά τα στελέχη. Τότε γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι μπορεί να μην βρεθεί και ποτέ το φάρμακο του κορονοϊού? Άλλο το φάρμακο και άλλο το εμβόλιο, ξαναλέω. Ναι, ναι, άλλο, σωστό. Άλλο το φάρμακο και άλλο το εμβόλιο. Όσον αφορά για το φάρμακο, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα δεδομένα. Δεν έχουμε κάτι που να έχει εγγυηθεί, να φαίνεται τουλάχιστον στα σκαριά ότι έχουν γίνει μελέτες και κάτι, ότι υπάρχουν ελπίδες να φάνει κάτι στο άμεσο μέλλον. Όσον αφορά το εμβόλιο, υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα. Υπάρχει το εμβόλιο της Ρωσίας, το οποίο φαίνεται ότι είναι αρκετά αποτελεσματικό από την μέχρι στιγμής μελέτη, και το εμβόλιο της Οξφόρδης. Το οποίο θα το βάλουν από τον Οκτώβριο σε εφαρμογή οι Ρώσοι, λένε. Τώρα, κοιτάξτε, έτσι το θέμα είναι ότι εφαρμογή, να ξέρετε τι σημαίνει πρακτικά, σημαίνει ότι πρέπει εγώ να βρω εθελοντές τουλάχιστον χιλιάδες, μπορεί και πάνω από 10.000, 15.000 εθελοντές, να τους χωρίσω σε δύο ομάδες, να κάνω μελέτη. Μισή να πάρω το εμβόλιο, μισή να μην πάρω το εμβόλιο, να συγκρίνω λοιπόν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά του και μετά να μπορέσω να πω με σιγουριά ότι πράγματι το εμβόλιο τελικά είναι ασφαλές και αποτελεσματικό και το προχωρώ το προωθώ. Αυτό θέλουμε, το βασικότερο πρόβλημα είναι αυτό, ότι πρέπει να βρούμε και να εντάξουμε γρήγορα στα προγράμματά μας τους εθελοντές και να τους παρακολουθήσουμε. Και ταυτόχρονα πρέπει να ξέρετε, η δυσκολία πια είναι ότι πρέπει να εκτεθούν αυτοί οι άνθρωποι κάποιο τρόπο στον ιό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, πώς μπορώ να ξέρω ότι κάποιος που έχει πει δοκιμαστικά και έχει πάρει θεωρητικά το εμβόλιο, εκτέθηκε ώστε να ξέρουν το προστάτευση. Οπότε και εκεί ψάχνουμε τώρα τον τρόπο πώς μπορεί να γίνει αυτό. Θέλω να πω ότι αυτά είναι θέματα τώρα των εταιριών που, και των επιστημονικών ομάδων που έχουν αναλάβει την παρασκευή εμβολίων. Είμαι αισιόδοξος ότι χρόνο την άνοιξη θα έχουμε ενδεχομένως ένα εμβόλιο το οποίο θα είναι αρκετά αποτελεσματικό. Τώρα, υπάρχουν και τα σενάρια. Δηλαδή, όσο περνάνε αυτές οι μέρες, βλέπετε ότι φουντώνει και ένα κίνημα κατά της ιστορίας αυτής. Πιστεύουν όλοι ότι αυτό είναι ένα εφεύρημα της κάποιων στην ανθρωπότητα για τον πλήρη έλεγχο των μαζών και την υπακοή σε μέτρα απίστευτα. Έρχεται το χάραγμα του Αντιχρίστου, το λένε άλλοι, το τσιπάρισμα το λένε επίσης άλλοι. Τα βλέπετε αυτά πέρα από τα σημασιολογικά? Βλέπετε να έρχεται και αυτή η εξέλιξη? Βλέπετε δηλαδή κάποια στιγμή να γεννιούνται οι άνθρωποι και να έχουν το τσιπάκι οντός για να προφυλαχθούν από τέτοιες ιστορίες? Θα σας πω. Αυτή τώρα η ερώτηση που μου κάνετε δεν είναι καθαρά ιατρική ερώτηση. Ναι. Θα σας πω ότι είμαι ένας άνθρωπος και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι συνάνθρωποι μου, οι οποίοι έχουμε τα πιστεύω μας. Ναι. Πιστεύουμε στον Κύριό μας. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν σεβόμαστε άλλους ανθρώπους που πιστεύουν σε άλλο Θεό, προς Θεού. Ακούω και διαβάζω όλα αυτά τα οποία λέγονται και αυτά τα οποία προαναφέρατε. Αλλά θέλω να πω ότι δεν μην φτάσουμε στην υπερβολή, γιατί πιστέψτε μου ότι μέσα στις επιστημονικές ομάδες οι οποίες αποφασίζουν για τις τύχες της κάθε χώρας, για το ποια εμβόλια θα κυκλοφορήσουν, ποια φάρμακα θα κυκλοφορήσουν, υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολύ πνευματικοί και ορθόδοξοι χριστιανοί, στους οποίους και εμπιστεύομαι προσωπικά κι εγώ, και οι οποίοι είναι και μέντορές μου και ήταν και αυτοί που με παρακίνησαν να γίνω λοιμοξιολόγος. Συνεπώς λοιπόν, δεν θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί κάπως από κάπου υποκινούνται. Ας έχουμε εμπιστοσύνη στους επιστήμονές μας, στους ανθρώπους μας, και να ξέρετε ότι θα επιλεγεί το καλύτερο δυνατό. Δεν πρόκειται σίγουρα σε καμία περίπτωση να επιβληθεί ο εμβολιασμός, γιατί ακούστηκε και αυτό, ότι μπορεί να υπάρχει κάποια αρρύθμιση που να επιβάλλει τον εμβολιασμό. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Θα είναι στη διακριτική μας ευχέρεια. Απλά λέω ότι αντιλαμβάνομαι, πολλά πράγματα έχουν υποθεί και για όλους εμάς τους πιστούς. Περιμένουμε να συμβούν κάποια πράγματα, αλλά ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στο πώς θα ερμηνεύουμε αυτές τις προφητείες ενδεχομένως. Ας μείνουμε στην ουσία και ας δείχνουμε εμπιστοσύνη σε ανθρώπους τους οποίους πραγματικά εκτιμάμε. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για την δική μας περιοχή, μια τελευταία πρόβλεψη. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή με τα χαλαρά έως ανύπαρκτα κρούσματα στη Δυτική Μακεδονία αυτό το διάστημα? Δεν θα μπορούσα να πω κάτι διαφορετικό από αυτό που λέτε. Δηλαδή, δεν θα πω ότι είμαστε
Απλά είμαστε ικανοποιημένοι. Είμαστε ικανοποιημένοι σε μια εποχή που βλέπετε υπάρχει μια διασπορά σε όλη τη χώρα και υπάρχουν και συρροή κρουσμάτων στις κεντρικές, στις μεγάλες πόλεις, στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας. Σαφώς είναι θαρρυντικό ότι στη δική μας περιφέρεια βλέπετε ότι υπάρχει πραγματικά αρκετά καλά, ότι ελέγχεται αρκετά καλά η κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι πάντοτε έτσι και ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να το εξασφαλίσουμε ότι θα είναι πάντοτε έτσι, αλλά σίγουρα μας δίνει το δικαίωμα να πιστεύουμε ότι μπορούμε, εφόσον συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα αυτά της απόστασης και της υγιεινής και της μάσκας, ότι δεν θα μπλέξουμε και θα χρειαστεί να αντιθούν και στην περιοχή μας ενδεχομένως κάποια πιο αυστηρά μέτρα, όπως ήδη αυτά, αν ξέρετε, ήδη σχεδιάζονται για άλλες περιοχές. Μέτρα τα οποία είχαν εφαρμοστεί, για παράδειγμα, στην Ξάνθη στο πρόσφατο παρελθόν και τα οποία τελικά είχαν και αποτέλεσμα. Όσο εμείς τηρήσουμε αυτά τα μέτρα πιο ευλαβικά και αποφύγουμε τις περιττές συναθρήσεις και τις περιττές χειραψίες, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα να αποφύγουμε λοιπόν και αυτά τα περιοριστικά μέτρα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ρωμιόπουλε που ήσασταν μαζί μας για να κάνουμε μια ανασκόπηση μετά από καιρό να τα πούμε. Γιατί ξαναβλέπουμε αυτό το θέμα πάρα πολύ κοντινό μας και επειδή και ο Σεπτέμβριος είναι κοντά με τα σχολεία, με τα πανεπιστήμια, με τόσο κόσμο που να μην ξέρει να κάνει. Μας έλεγαν προχθές κύριε Ρωμιόπουλε, πείτε μας λέει τι πρέπει να κάνουμε, να πάμε να νοικιάσουμε σπίτια, θα λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια, θα είναι εξ αποστάσεως, τι να κάνουμε και αυτοί που ήδη υπάρχουν, να ξενοικιάσουμε, τι θα κάνουμε. Κανένας δεν ξέρει αυτή τη στιγμή και πολύ φοβάμαι ότι έχουμε μπει σε μια ιστορία που δεν μπορούμε να κάνουμε μελλοντικά σχέδια ή προβλέψεις. Ναι. Αν με επιτρέπετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που λέτε, ότι κανένας δεν ξέρει γιατί κανένας δεν μπορεί να προβλέψει. Και επειδή η κατάσταση την οποία ζούμε είναι μια κατάσταση δυναμική που έχει να κάνει καθαρά με τον αριθμό των κρουσμάτων, οι οποίοι ανά πάση στιγμή μπορεί να αυξηθούν ή να μειωθούν, πρέπει και όλα τα μέτρα λοιπόν να προσαρμόζονται σε αυτόν τον αριθμό. Κατά συνέπεια και η οδηγία που έχει δώσει η επιστημονική ομάδα των λοιμοξιολόγων, η οποία στην ουσία και προτείνει, κάνει προτάσεις στο Υπουργείο, έχει αποφανθεί ότι θα αποφασίσει και τα σχολεία ειδικά τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Με βάση την εικόνα που θα υπάρχει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Όσον αφορά τα πανεπιστήμια, είναι ξεκάθαρο ότι θα προτιμηθεί το μοντέλο της εξ αποστάσεως φοίτησης για όσο διάστημα χρειαστεί. Μισό λεπτό κύριε Ρωμιόπουλε. Δηλαδή, σε λίγες μέρες θα ξέρουν, ας πούμε, και τα νέα παιδιά που ήταν στην τρίτη ηλικίου σε ποια πόλη περνάνε, σε ποια σχολή περνάνε. Ναι. Τι τους λέτε, δεν θα πάνε? Δεν τους το λέω. Προσωπικά, κοιτάξτε, δεν το λέω. Δεν το λέω. Ένα άνθρωπο. Είναι πρόταση. Να ξέρετε, ο κάθε ειδικό επιστήμονα οφείλει να εισηγηθεί μια πρόταση. Μια πρόταση στο Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο. Το πώς αυτή η πρόταση θα κληθεί και το πώς θα τροποποιηθεί είναι απόφαση του Υπουργείου. Απλά σας λέω ξανά ότι όσον αφορά για τους φοιτητές, το πλέον πιθανό μοντέλο το οποίο ενδεχομένως με μεγάλη πιθανότητα θα εφαρμοστεί, αρχικά για το πρώτο διάστημα, είναι το μοντέλο της εξ αποστάσεως φοιτησης. Δεν θα πω να πάνε προς Θεού να μην πάνε να βρουν σπίτι ή οτιδήποτε, γιατί ανά πάσα στιγμή όλα αυτά ισχύουν σήμερα. Όταν θα ανακοινωθούν όμως τέλος Αυγούστου, μπορεί να ισχύουν άλλα δεδομένα. Καταλάβατε. Είναι αυτό το δυναμικό του προβλήματος, ότι μη είμαστε άσχημα, μη είμαστε καλύτερα. Οπότε και αναλόγως προσαρμόζουμε τα μέτρα μας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Ρωμιόπουλε.